κρύβεσαι, γιατί. Γιατί είμαι ντροπαλή. Ναι. Μια, 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 μια. Καλημέρα. Μια. Τι έγινε, Φανητάκι, μου τι κάνεις. Μια, 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 μια. Μια, 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 μια. Τι είπα. Τι είπα, πες μου. Μια, 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 μια. Τη μουσική που έπαιξε την ξέρατε. Ναι, Sensación de Vivir. Sensación de Vivir. Melrose Place. Από το Beverly Hills, δεν Melrose. Αγέννητη ήμουνα τότε, πού να τα ξέρω. Όχι, δεν είναι Beverly Hills. Όχι, Melrose Place. Ναι, Beverly Hills, Melrose Place, αυτό είναι, μπράβο. Πότε παίζανε αυτοί. Το ίδιο είναι, ένα και το άλλο. Δεκαετία του 80. Α, δεν είχα γεννηθεί το 90. Πρόσεξε τι λες. Το 80 ήταν, ρε. Εδώ είμαστε. Μαντούρια! Καλημέρα! Τι κάνεις? Και κάρα. Και κουέρπο. Και πέλο. Τι είναι το πέλο? Καβέσιο. Τα μαλλιά. Είδες, τα μαθαίνω σιγά σιγά. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα πριν να ξεκινήσουμε, Άλεξ. Δώσ' το. Άλεξ. Άλεξ. Πες το, πες το. Όχι, θέλω να με ακούει ο Άλεξ, να μου πει αν έχω δίκιο. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα, ακούσετε ένα λεπτό. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους δημόσιους υπάλληλους της εφορίας στην Ελλάδα. Mm. Εδώ και ένα χρόνο με χρωστάει η εφορία 160 ευρώ. Εντάξει, εντάξει. Επειδή εχθές ήμουν όλο το πρωί στην εφορία να πάρω αυτά τα 160 ευρώ, θέλω να εξηγήσω. Μπορείτε να μου πείτε γιατί με ένα statement από την τράπεζα στην οποία φαίνεται το λογαριασμό μου, αν πάω με αυτό, το εγκαθαριστικό. Περίμενε, περίμενε. Όχι, περίμενε ένα λεπτό. Περίμενε το εγκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης. Τη δική μου. Μου λέει η κυρία, επειδή την φορολογική σου δήλωση ήσουν τότε στο Αλφα Πατρόν, δεν γίνεται να σε βάλουμε τα λεφτά στο λογαριασμό. Κατάλαβες τι του είπανε, ναι. Καταλάβατε. Εγώ θέλω να πω στην κυρία ότι εσείς να είστε άχρηστοι και να μην ξέρετε να αλλάξετε το λογαριασμό της τράπεζας, δεν φταίω εγώ. Δεν θα πάω πάντα τώρα τσάμπα. Ενώ έχει δηλώσει, έχει αλλάξει Συγγνώμη. Το μητρό του ότι δεν μένει πια στην Πάτρα, του είπε η άλλη από την εφορία για να πάει να πάρει 180 ευρώ. Πρέπει να πάει στην Πάτρα. Να πάει στην Πάτρα να τα πάρει, παιδιά. Θες να μου δω. Αύριο δεν γίνεται να πάμε. Είναι κλειστή η εφορία. Ναι, αλλά αύριο θα είναι κλειστή η εφορία. Δεν γίνεται να πάτε μια καθημερινή, ρε παιδιά, να τον πάρετε μαζί σας. Εντάξει, την κυρία αυτή από την εφορία, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Πώς και τι να λέγανε? Δεν ξέρω, να σε καίνε τα λεφτά στη τσέπη σου. Να σε καίνε? Ναι. Τι εννοείς? Να πάρει φωτιά. Έλα καλά την κακομοίρα τώρα, άστινα. Όχι. Δεν φταίει αυτή που είναι λίγο άσχετη. Ναι. Λοιπόν. Και τη είπα, μήπως είναι πια έξυπνη αυτή που είναι στην Πάτρα. Εγώ θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ πιο σοβαρό από όλα αυτά που κάνουν και που λένε εκεί στην εφορία. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ φίλοι μου να ζήσεις μία μοναδική εμπειρία στο ανεπανάληπτο Awesome Secret Party, δεν έχεις να κάνεις τίποτε άλλο παρά να δηλώσεις συμμετοχή και να ζήσεις τα live events μαζί με τους νικητές του διαγωνισμού. Μπες στη σελίδα λοιπόν του Μάντου στο Facebook και κάνε like σε ένα post που θα βρεις εκεί της Όζη και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 25 τυχερούς, γιατί ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε 10, 25 ολόκληροι τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για το πιο wow και το πιο awesome party της πόλης. Μόλις ακούσεις λοιπόν τι θα κάνεις τώρα. Μόλις ακούσεις το τραγούδι που σε κάνει να χορεύεις, δεν πρέπει με τίποτα, ρε παιδί μου, να λείπεις εσύ από το πάρτι, ωραία. Και μόλις ακούσεις το τραγούδι που σου αρέσει, θα κάνεις αυτό που θα σου πω. Θα πεις κι εσύ για να είσαι ένας από τους 25 τυχερούς που θα κερδίσεις διπλή πρόσκληση για το πιο wow πάρτι της πόλης στη σελίδα του Μάντο, όπως σου είπα, στο Facebook και μπορεί να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία για το πιο awesome πάρτι του Όζη, για να μπει στην party list. Γι' αυτό το λέω από τώρα πρωί-πρωί, το λέω εμείς στα παιδιά για να δηλώσουν συμμετοχή γρήγορα-γρήγορα. Ξέρεις ότι η Κίνθια έχει αυτά τα σαμπούνια. Τα σαμπούνια. Σαμπούνια. Τα σαμπούνια. Και εγώ τις θα παίρνω έτσι, κρυφά. Γιατί? Γιατί δεν μου αφήνει να τα πάρω αυτά. Α, την τσιγκούρα δεν στα δίνει. Σοβαρά, φίλε. Καλά, τώρα το έμαθε βέβαια. Εντάξει. Ναι, αλλά όμως κάνουν δουλειά. Τι να λέμε τώρα. Όχι, Άλεξ, καλημέρα! Αλλά, τη δουλειά που κάνει τώρα. Στείλε μου ένα μήνυμα.
Πες ρε φρενιτάρα μου που μπορούν να μας δουν τα παιδιά. Τη τηλεόραση. Όχι, ενώ που, που μπορεί να μας στείλουν μήνυμα. Στο Twitter, Παπάω και Λόγα Ριπόρ TV και στο Facebook κάτω από τη φωτογραφία του Λόγα Ριπόρ. Και έχουμε και μηνύματα ήδη. Δώστα, ρίξε. Έχουμε τον Στέργιος. Το Στέργιο. Και μου λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, να φάμε κάτι. Τι? Ναι. Κακό είναι. Κακό ή καλό. Ναι. Να φάμε... Αλήθεια. Ναι. Ευχαριστούμε, ρε. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Ταλαιπωρία. Μία εξάντληση. Λες και με παράγανε πενταράπηδες, πραγματικά. Μαντώ, πρέπει να πω κάτι εχθές. Τι? Πέντε. Με βαράγανε όμως, με πουνιές και με κλωτσιές. Αυτό, τι, δεν το έχετε ξανακούσει αυτή την έκφραση? Όχι. Σοβαρά? Όχι. Δεν την έχεις ξανακούσει? Όχι. Άστο. Να σου πω κάτι. Έλα. Εχθές διάβασα μετά τα μηνύματα, γιατί εχθές χάσαμε να διαβάσουμε και μηνύματα. Αχ. Και... Ναι. Ναι. Για ποιο λόγο τώρα? Πες μου... Για αυτό που σκέφτομαι. Εντάξει, ναι. Τι θέλω να πω, και μας έστειλε μια φίλη, ναι, ότι όταν μιλήσαμε για τη Μαρία, ναι, έγινε, ναι, κάτι πράγμα, και μετά μας έστειλε άλλο φίλο ότι έγινε, ναι, σεισμός στην στιγμή που μιλήσαμε από αυτό στην Πάτρα. Είδες, όταν μιλάω εγώ, δεν τα λέω έτσι. Τα λες, Είναι κακιά ενέργεια, μωρό μου. Ναι. Είναι κακιά ενέργεια, δεν κάνει. Πώς είσαι κακή? Πολύ κακιά. Δεν κάνει. Αλήθεια? Βεβαίως, δεν κάνει. Μια μπάλα από κακή ενέργεια. Μη σου πω και δύο. Αλλά εσύ είσαι κοπέλα. Πες κάτι. Θέλω, τι γίνεται? Λοιπόν, ακούστε. Είσαι δυνατή. Κουτσούλες μου γλυκές. Ακούστε τι θα κάνετε. Ξέρετε ότι όλες, ας πούμε, λατρεύουμε τις γυναικείες μας στιγμές, έτσι, που περνάμε πάρα πολύ ωραία, τις γκέρλι μας στιγμές. Βρες και εσύ λοιπόν τις δικές σου γκέρλι στιγμές μέσα σε ένα κόσμο για κορίτσια και θα μπεις στη σελίδα του Bing Girls στο Facebook. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα. Εγώ πρόσφατα διάβασα κάπου, ρε παιδί μου, ότι ο Justin Bieber, αν δεν γινόταν τραγουδιστής, θα γινόταν αρχιτέκτονας, έτσι. Ευτυχώς για μας έγινε τραγουδιστής και όταν το μάθαμε μας άρεσε πολύ. Γιατί είναι ωραίο. Γιατί γελά. Αρχιτέκτονας θα έγινε. Ναι, έτσι λέει. Ναι. Αν αρέσει, ρε παιδί μου, σε εσάς και σε πάρα πολλές φίλες σας, μπείτε στη σελίδα στο Bing Girls στο Facebook και πες εσύ κάτι που σου αρέσει, ρε παιδί μου, μία girly έτσι... Ένα στιγμή. Κόσμο μόνο για γυναίκες. Ένα κόσμο μόνο για γυναίκες. Για κορίτσια. Εκεί μέσα και θα με καταλάβεις. Κατάλαβες. Και έχουμε η πρώτη φαν. Ποια που έχει ανεβάσει φαν φωτογραφία. Για λέγε, ποια... Βγάλ' το. Το έχω βγάλει ήδη. Βγάλ' το. Το έβγαλα. Παιδιά, Φραλίκο, πώς σταματήσεις. Όχι, δεν σου το δίνω το χέρι. Δώσ' μου το χέρι σου. Όχι, όχι. Να σου φιλήσω. Θα σταματήσεις με αυτή την αηδία. Ρε, όταν σου λέω ότι δεν κάνει, δεν κάνει. Άι, που γύρισε το συναγερμό στο σπιτιού τώρα. Βαγγέλη, το έχεις δει εσύ αυτό? Όχι. Να σου το δείξω μετά. Δείξ' το μετά. Φοβάσαι τα δαιμόνια και τα διαβόλια και τα τριβόλια. Μα τότε ξεκινά να μην νιώθω καλά. Ξεκινάς να μην νιώσεις καλά. Είναι αυτό που σου έλεγα. Σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει μέσα σου. Α, όταν χασμουριέσαι, σούπα τι θα κάνει. Ναι. Όχι. Το καλύτερο. Όταν χασμουριόμαστε, για να μην μπαίνουν τα δαιμόνια, λέει και καλά η γιαγιά μου το έχει πει αυτό. Για να μην μπαίνουν τα δαιμόνια μέσα μας, πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Έχετε δει πολύ κόσμο που κάνει έτσι. Και σταυρώνεται. Γιατί είναι δίωδος για αυτό το πράγμα. Το ανοιχτό το στόμα. Ξέρετε αυτό το τραγούδι που λέει... Όχι, δεν μπορώ να το πούμε. Ποιο, ρε? Όχι, δεν γίνεται. Το ξέρεις, ζει το τραγούδι. Μαντουρία! Έλα. Τι θέλεις να πάμε? Πες. Πες μία πρώτη είδηση. Πάμε στην πρώτη είδηση. Δεν νιώθω καλά, αλήθεια σου λέω. Τι νιώθεις? Ταλαιπωρημένος. Κάτι περίεργο. Σταμάτα τώρα να κάνεις χαζομάρες. Τώρα πώς νιώθεις? Κάτι παθαίνεις? Παιδιά, δεν είναι καλά. Αλήθεια, φαίνεται να πρώτη είδηση. Λοιπόν, περίμενε. Άδωνης. Ο Σαμαράς Αντώνης έσωσε την Ελλάδα στο παραένα. Με ένα tweet στο οποίο επιχειρεί, λέει, να συνδέσει βάση του ίδιου επώνυμου τον παίκτη της Εθνικής, Γιώργο Σαμαρά, και τον Πρωθυπουργό, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης τη νίκη της Εθνικής επί της ακτής ελεφαντοστού προχτές. Αλλά εμείς τα λέμε τα προχτεσινά, γιατί δεν το σχολιάσαμε χθες.
Ο Σαμαράς έσωσε την Ελλάδα στο παραένα. Σας θυμίζει κάτι? Ελλαδάρα, έγραψε ο Γεωργιάδης, παραπέμποντας και στην πολιτική κατάσταση για να προκαλέσει πλήθος σχολείων και αντιδράσεων από χρήστες στο λογαριασμό του. Ενδεικτικά, κάποιος χρήστης του απάντησε: το πέναλτι ήταν πέτσινο. Σου θυμίζει κάτι? Σου θυμίζει κάτι εσένα? Εμένα τίποτα. Ποιος είναι αυτός που μιλάει τώρα? Συνέδεσε το Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό. Τι είναι αυτή η είδηση που διαβάσεις πριν δύο μέρες? Είναι προχτές, είναι τώρα, επειδή δεν την είπαμε. Λέω να την πούμε σήμερα. Πόμαντο, τι καθυστέρηση που έχουμε. Άστο να μην το πούμε, λες. Πες τα! Τι να πω, ρε, δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα. Αφού την είπες. Πραγματικά, δηλαδή, είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε πολύ σοβαροί. Τι έγραψε, ρε φίλε, τώρα? Καμία σχέση το ένα και το άλλο. Έγραψε ότι τελικά ένα Σαμαράς θα σώσει τη χώρα. Και άντε και πες, ο Σαμαράς την έβαλε την κολάρα, ξέρω εγώ, μας χάρισε την. Τι έβαλε? Την κολάρα. Τον γκολ. Το έβαλε. Κάτι άλλο. Από το πέναλτι. Την έβαλε την κολάρα. Την κολάρα! Την κολάρα. Γάμα, κάπα, όμικρον, λάμδα, αλφα, την κολάρα. Α, μπράβο. Την έβαλε, λοιπόν. Αν η λέξη θα ήταν με γιώτα ή τα έψιλον γιώτα και τέτοια, σίγουρα δεν θα την έλεγες τώρα. Τύπου με αλφα, με γιώτα. Με γιώτα ή τα έψιλον. Αν θα είχε διπτόνγκο, σίγουρα δεν θα μου έκανες τώρα το γάμα, κάπα και δεν τέτοια. Δεν κατάλαβα. Αν έλειπε κάποιο γράμμα. Όχι, okay, εγώ σου λέω τώρα. Επικοινωνία πώς γράφεται? Έψιλον, πι, γιώτα, κάπα, όμικρον, γιώτα, νι, ωμέγα, νι, γιώτα, αλφα. Μπράβο! Άλλη μία, περίμενε. Επικοινωνία. Όχι, δεν είμαι καλή στην ορθογραφία, Βρανίτο. Μην μου βάλεις καμιά δύσκολη, πραγματικά θα ξεφτυλιστούμε. Περίμενε, να σκέφτω. Πες μου ένα, Άλεξ, δύσκολη. Όχι, μην μου βάλετε δύσκολες. Έλα, μία μόνο. Πώς? Δεν ήμουν καλή στην ορθογραφία και στα μαθηματικά ποτέ. Αλήθεια. Τι είπε? Τι είπε? Αραιό. Ο Τέος. Ο Τέος. Ταφ, έψιλον. Ο Τέος. Ποιος, ο Θεός? Ο Τέος. Τι ο Τέος? Ο Τέος. Τι είναι ο Τέος? Δεν υπάρχει ο Τέος. Ο Τέος. Ο Τέος Πρωθυπουργός που λέμε, ο πρώην. Τέος. Ναι. Ο Τέος. Ναι. Ο Τέος. Ναι. Ο Τέ και Ως, ναι. Ταφ, έψιλον. Όχι. Ομικρόν σίγμα. Ναι. Ωμέγα είναι. Όχι. Εντάξει, μπράβο. Πώς γράφεται ξανθιά? Ξι, αλφα, νι, θήτα, γιώτα, όμικρο, σίγμα. Μπράβο. Είσαι έξυπνη. Δεν ήμουν και πάρα πολύ καλή. Έξυπνη πώς γράφεται? Έξυπνη δεν χρειάζεται να γράφεται, το βλέπεις μπροστά σου, κατάλαβες. Να σου πω, πάμε στην επόμενη. Άμως. Άντε, πάμε. Νέα βροχή μετεωρητών, Φρανιτάρα μου, σήμερα. Τι? Θα βρέξει μετεωρίτες. Α, ναι. Ναι. Μήπως έβρεξαν χθες? Α, Παρασκευή. Εντάξει, σήμερα. Λοιπόν. Βροχή μετεωρητών αναμένεται, λέει, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Αναμενότανε δηλαδή, γιατί τώρα αυτόθηκε. Ναι. Που θα είναι ορατή στα βορειοδυτικά του ουρανού. Πρόκειται για τους βοητίδες που πήρανε το όνομά τους από τον αστερισμό του Βοώτη. Πάντως, φέτος αναμένεται ότι θα είναι μια μέτρια χρονιά, με 10 στα 20 μετέωρα, ανάωρα, ενώ σε παλαιότερη εμφάνισή του, λέει, αυτό το φαινόμενο, τα μετέωρα έφταναν ακόμη και το 100, σταμάτα. Το 2927 υπάρχουν αναφορές από κατοίκους ρώσικης πόλης ότι μέτρησαν 500 μετέωρα σε μία ώρα. Τι λέει, ρε, δεν κατάλαβα. Έπεσαν κάπου. Ρε Φρανίτο, λέει, άκου τι ακριβώς λέει. Το 2927 υπάρχουν αναφορές από κατοίκους ρώσικης πόλης ότι μέτρησαν 500 μετέωρα σε μία ώρα. Ποιο 2927 στον χρόνο? Ποιο χίλια, ρε! Το 2927 λέει εδώ. Εντάξει, μωρό, Μπαμπινιώτης, το έγραψε λάθος. Έκανες λάθος εδώ. Εγώ. Έκανε λάθος το άρθρο. Το άρθρο έκανε μπορείς λάθος. Μπορείς να κάνεις ένα zoom να δεις ότι λέει το 2927. Είμαστε πολύ μπροστά, Μαντώ. Κάνε εδώ, κάνε. Να, το εδώ που είναι το δαχτύλιο. Τι νύχι είναι, του γήπα. Ωραίο είναι το νύχι μου, σαν της Ριχάνας. Έλα. Να το, βλέπεις.
Εδώ. Εδώ. Πού είναι η παρανυχίδα. Βλέπεις. Το 2000. Δεν γίνεται λάθος, Μαντώ, άσε. Ναι, 2900. Το λύσαμε. Το λύσαμε, το σύζαμε. Πέσανε μετεωρίτες, θα πέσουνε, λέει, θα γίνει χαμός. Φρανίτο, τους φοβάσαι τους μετεωρίτες. Όχι. Γιατί? Γιατί να τους φοβάμαι. Το ξέρεις ότι μπορεί να καταστραφούμε σαν τους δεινόσαυρους. Και... άμα πέσει κανένας μετεωρίτης. Εσύ νομίζεις ότι θα το καταλάβεις. Θα πέσει και θα πεθάνουμε, τέλος. Γιατί δεν ξέρεις, άμα πέσει πρώτα στην Αμερική και καταστραφεί πρώτα η Αμερική και μετά τσούκου τσούκου έρθει και εδώ. Ξέρεις καμία τέτοια πάρει μία. Πώς είναι. Τι? Αυτό που έλεγες παλιά. Πάρε μία. Προφητεία. Ναι. Ξέρω, αλλά δεν είναι εξακριβωμένη ακόμα. Έλα, πες την, πες την. Το ξέρεις ότι λένε ότι θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα και ο ουρανός θα κοκκινήσει. Στην Ελλάδα ακριβώς. Υποτίθεται ότι θα ξεκινήσει από την Ελλάδα. Α, το μετεωρίτο θα βγει από την Γη. Όχι, από τον ουρανό θα πέσει. Α, τότε δεν θα ξεκινήσει στην Ελλάδα. Όλους, θα μας κάψει όλους η φωτιά, θα κοκκινήσουν οι ουρανοί και θα πεθάνουμε όλοι. Όλοι. Θα αναστηθούν οι νεκροί, θα αναστηθούν οι ζωντανοί, δηλαδή θα τους κρίνει ο Θεός. Και με βάση αυτά τα αμαρτήματα που έχεις κάνει στη ζωή σου, γι' αυτά θα τυραννιέσαι και σε όλη σου την υπόλοιπη τη ζωή, τη μετά. Δηλαδή, έλεγες ψέματα. Ναι. Έλεγες ψέματα. Θα κρεμαστείς από τη γλώσσα. Ποια? Από τη γλώσσα. Έκλεβες. Θα κρεμαστείς από τα χέρια. Τέτοιο. Α! Σταμάτα, πάρ' το! Έλα. Έλεγες ψέματα. Πολλές φορές. Από τη γλώσσα σου θα κρεμαστείς. Εσύ δεν έχεις πει ψέμα ποτέ. Εγώ δεν λέω ψέματα. Α, ναι. Δεν ξέρεις αυτό που λένε. Όποιος λέει ψέματα πέφτει μες στα αίματα και όποιος λέει αλήθεια μες στα παραμύθια. Δεν το λέω εγώ, η γιαγιά μου το έλεγε. Ποια? Τέλος πάντων. Αυτή με τα δόντια. Αυτή. Η Καρκυραία. Η γιαγιά σου, άμα έχει πεθάνει, θα αναστηθεί. Μία από τις δύο τότε. Μία από τις δύο. Ο Κολόμβος θα αναστηθεί κι αυτός. Ο Κολόμβος πάντα αναστηθεί. Ναι. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, όλοι θα αναστηθούν, όλοι. Θα έχουν και τάμπλετς και κινητά. Όχι. Τότε πώς θα τα κάνουν. Όχι σαν σώματα με σάρκα και οστά για να τους πιάνεις, δηλαδή να πεις ανά αναστήθηκε ο Αριστοτέλης. Σαν τι, σαν μπανάνα. Σαν οντότητες. Τι είναι οντότητες. Σαν ψυχές. Ναι. Κατάλαβες. Και θα τους κρίνει όλους ο Θεός. Μην το γελάς γιατί το έχουν γράψει. Το έχουν γράψει προφητείες και θα σου πούνε. Και η εφορία γράφει ότι με χρωστάνε 160 και δεν τα βλέπω. Και αυτή θα πάει στην κόλαση επειδή σε κοροϊδεψε, αγάπη μου. Θα δεις, θα γίνει. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Εντάξει. Ρε Φρανιτάρα μου, ποιος το λέει αυτό το τραγούδι. Wiggle, wiggle, wiggle. Πώς λέει, όχι πώς λέγεται. Πώς wiggle, λέει. Wiggle, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Μαντώ, θες να κάνεις μια αναφορά. Ναι. Θέλω να πω για το αλλού. Για το αλλού Fan Park, το οποίο σε πάει μπαλαλού. Με κάθε συμμετοχή σου στο Facebook κερδίζεις έκπτωση 3 ευρώ στο αλλού Day Pass. 3, Άλεξ, 3. 3 ευρώ. 3. Ξέρεις τι είναι 3 ευρώ. Ένα χτένισμα, όχι ένα χτένισμα, ένα λούσιμο στο κομμωτήριο. Με μασάζ κιόλας. Να το κάνεις εσύ σπίτι και σου. Με κούρα. Μασάζ και κούρα στο μαλλί. Ξέρεις τι είναι κούρα σε ισπανικά. Τι είναι. Κούρα είναι ο... Ο πατέρας. Ναι. Τι λες ρε σοβαρά μιλάς. Όχι ο πατέρας μου. Ο πάτερ. Το... Ο ιερός. Ο ιερέας. Ο ιερέας. Λοιπόν. Ο πάτερ μου. Τι ήθελα να σου πω Φρανιτάρα μου. Λοιπόν, κερδίζεις τα 3 ευρώ πουλά σου λοιπόν και αφού τα έχεις μέσα στην τσέπη για να πάει στο πενιρλί σου, πηγαίνεις, στέλνεις την ευχή σου. Πήρα εγώ πενιρλί σήμερα το πρωί. Πόσο το πήρες? 1,50 ευρώ. 1,50 ευρώ, εντάξει. Ήταν πολύ ωραίο. Α, πάρεις και το καφέ σου μαζί. Ήταν καρμπονάρα. Τι καρμπονάρα, καλέ. Καρμπονάρα. Ναι. Δεν υπάρχει πενιρλί. Ναι, μπέικον, παρμεζάνα και κρέμα γάλακτος. Δεν υπάρχει καρμπονάρα. Ναι, εκεί που περίμενα σήμερα την Σιλβή. Και πήρες και ντοματούλα μέσα και τυριά. Όχι, και... μόνο αυτά είχε τυρί. Καλό. Σαν το πως ζητάς μια πίτσα καρβονάρα, το ίδιο. Γιατί μου άρχισες να μου τρως πάλι τέτοια. Και γιατί όχι. Γιατί να μην φας ένα ωραίο τοστάκι πρωί-πρωί με λίγο και γιατί ναι, δεν κατάλαβα. Και γιατί πρέπει να δυνατήσουμε, να βγούμε κορμάρες στην παραλία, δεν είπαμε. Να πάμε κορμάρες στο αλλού Fan Park. Λοιπόν, ναι, άκουσε τώρα γιατί τι μπορούν να κερδίσουν τα παιδιά. Μπες, φίλε μου. Μπες φιλενάδα μου στο Facebook, σου από το σπίτι, Μαντώ, πάρε το. Την εκπτωσή σου, γιατί δεν το λέω μόνο αυτό για να πας να περάσεις σούπερ,
Αλλά το λέω γιατί μπορείς να διεκδικήσεις δωράρες. Άκου το πρώτο δώρο και το πιο super duper που όλοι θα το θέλατε. Lancia Y αμαξάρα, αξίας 13.300 ευρώ, μπορεί να γίνει δικό σου. Ναι, εσύ που με βλέπεις τώρα, δικό σου είναι! Δικό σου είναι, αρκεί να το διεκδικήσεις. Μπες τώρα και άφτωσε τη συμμετοχή σου. Λοιπόν, κάνε τη συμμετοχή σου. Μπορείς να κερδίσεις, και μπορεί λοιπόν, να κερδίσει, έλα, το αμάξι, τριήμερα, όλοι οι Λάντσια Ύψιλον Ελεφαντίνο. Αξία. Όχι, Ελεφαντίνο, ρε το λένε. Αξία 13.300 ευρώ. Απαπα. Βεβαίω, γιατί δεν δίνουν εδώ πέρα ψωριάρικα δώρα. Λοιπόν, έχουμε τριήμερα all inclusive στο Regina Mare. Να πας να ράξεις και την κορμάρα σου. Έχουμε iPhone 5S. Εγώ χρειάζομαι δύο σαπλώστρες. Δύο σαπλώστρες, πάρε και τρεις. Λοιπόν, iPhone 5S. Άμα δεν έχεις κινητό, παίρνεις και κινητό. Και αν έχεις αυτή την πατσαμούρα που έχω, το παίρνεις. Ναι, βέβαια. Παίρνεις και άλλα πολλά δώρα, αλλά αρκεί να δηλώσεις συμμετοχή, να στείλεις τις ευχές σου εκεί στο Σαμαρά και στο Γκατσουράνι και σε όλη την παρέα του. Με πολύ αγάπη να ταξιδέψει η μπαλίτσα σου από την Ελλάδα μέχρι τη Βραζιλία. Όχι κανονικά, διαδραστικά. Ξέρεις, θα δεις μέσα στο χάρτη εκεί πώς θα πηγαίνει η ευχή και θα κερδίσει αυτά τα δώρα. Και περνάς τέλεια και παίρνεις και τους δωράρες. Τι άλλο θέλει. Και κάρα. Και κάρα και κουέρπο. Και κουέρπο. No, έχουμε τι comments. Θες. Comments, έλα, ναι. Δώσε. Η Άννα, καλημέρα παιδιά. Φραν, δεν πειράζει. Εγώ... Γεια σου, Άννα. Εγώ σε αγαπώ και άφραγο. Πώς ξέρεις ότι είμαι άφραγο. Απλά με χρωστά η εφορία, είπα. Η Μαρία, καλημέρα κουκάλα και δεν είμαι και τόσο καλά. Σήμερα βάλτε λίγο μαζί σου μπορώ τις voice notes. Please, το χρειάζομαι, δεν είμαι καλά. Δεν έχει βίντεο κλιπ ακόμα, πώς να το βάλουμε. Να το βάλει από κάτω σαν χαλί. Σαν χαλί. Mm. Εντάξει. Η Έλσα, καλημέρα παιδιά, τι κάνετε. Εγώ είμαι μια χαρά, αλλά δεν έχω ελεύθερο χρόνο για προσωπική ζωή, γιατί δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει. Φτιάχνει παπούτσια. Φτιάχνει παπούτσια. Τι, ποιος ήταν αυτός. Όχι, ξέρεις ότι τα παιδάκια στην Ινδονησία τους έχουν πολλές ώρες. Έχεις δει τώρα αυτή την είδηση που μπρούνε μηνύματα στα ρούχα και τα λοιπά. Όχι. Ότι είμαι, δουλεύω περισσότερες ώρες από... Όχι, για λέγε. Ναι. Καλά, θα σου το πω μετά. Ο Μάρτσαλ, έστειλε μήνυμα. Έλα ρε Μάρτσαλ, τρελό μήνυμα του Μάρτσαλ, άκου τώρα. Παιδιά, καλημέρα σας. Τι κάνετε, επειδή είμαι τρελά ερωτευμένος. Α! Πλάκα κάνεις! Είμαι τρελά ερωτευμένος. Με ποια καλέ! Μήπως μπορεί να παίξει το «Για σένα» του Γιώργου Παπαδόπουλο. Για σένα μπορώ, να νίνα, να νίνα, αυτό που λέει, για σένα μπορώ. Μάρτσαλ, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ δεν βρήκες δουλειά. Μας είπες ότι δεν θα μας στείλεις μήνυμα σε τρεις μήνες. Στην Go. Μήπως έχουν διώξει από τη δουλειά. Να σου πω καλέ, πες του να μας πει ποια είναι ερωτευμένη. Με ποια είσαι ερωτευμένη ρε Μάρσαλ, πες τα. Μισές δουλειές κάνεις ρε Μάρσαλ, στείλε μας εδώ πέρα και το όνομα της κοπελιάς. Ο Χρήστος μας λέει, Φραν, τρόμαξε τη Μαντό. Θα το κάνουμε άλλη μια φορά πριν να τελειώσει η εκπομπή. Η Νικούλα, καλημέρα. Η Μίνα, καλημέρα, παιδιά. Το καλοκαίρι θα συνεχίσετε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε να σου πούμε μέχρι πότε ακριβώς θα είμαστε, αλλά θα κάνουμε. Καλοκαίρι έχουμε ούτως ή άλλως, μπρε. Ο Αλεξάνδρος Φραν, ποια είναι η γνώμη σου για την Πόπη Τσαπανίδου, ότι είναι η πιο σεξι Ελληνίδα. Αυτό. Και έχουμε άλλα κομμέτσα, αλλά αυτά ήταν. Να πάμε και λίγο στο τέτοιο. Στο Twitter. Στο Twitter. Δεν διάβασε το. Τι κάνεις με το InStyle ανοιχτό, με τη φωτογραφία σου. Τι κάνεις ένα μήνυμα. Γράφεις comments και από κάτω τις φωτογραφίες σου. Όχι καλέ. Καλημέρα παιδιά, βάλτε Boys & Noise ή Louis Γεωργίου, σαν χορός. Ο Βαρόνος ο Παχύσαρκος μας λέει, ο Jason Derulo αυτός που λέει το Talk Dirty to Me, μάλλον θέλει να το βάλουμε αυτό. Ποιος είναι ο Louis αυτός. Το ξέρεις. Λουίς Γεωργίου λέει. Κάποιος Κύπριος θα εννοείται. Αλλά δεν τον έξερε. Για τον Γεωργίου, ε. Ναι. Και το Λουίς είναι κυπριακό γι' αυτό. Η φίλη μας, ο φίλος μας Φράνκι μας λέει, είναι αλήθεια άραγε αυτή η προφητεία. Τώρα φοβάμαι. Θα εξαφανιστούμε όλοι. Κανείς δεν ξέρει. Σήμερα στις 2 το απόγευμα. Όχι ρε, δεν θα εξαφανιστούμε. Θα τι μας φάει μαρμάγκα όλους. Όχι. Τι θα γίνει. Μόνο αυτοί που είναι καλοί άνθρωποι θα πάνε στον παράδεισο και θα ζήσουν για πάντα μαζί με το Θεούλη. Εγώ. Ευτυχισμένοι. Εγώ. Ξέρεις όμως, άκου τώρα να σου πω. Μπορεί η ψυχή σου να ύπταται στα ουράνια, μπορεί και η μάνα σου να πάει στον παράδεισο κι εσύ, αλλά δεν θα την ξέρεις τη μάνα σου. Πλάκα κάνεις. Όχι, σοβαρά σου μιλά. Και πώς θα τη γνωρίσω. Δεν θα
τη γνωρίσεις, θα υπάρχετε, θα είσαστε, θα ζείτε αρμονικά σαν ψυχές και οντότητες στα ουράνια και στην αιωνιότητα. Άσε μας. Θα περάσει το σώμα σου από τη φθορά στην αυθαρσία. Ναι, αλλά δεν θα γνωρίζονται οι ψυχές ανάμεσά τους, θα συνυπάρχουν αρμονικά. Και επίσης δεν θα έχεις σώμα με αυτό το σώμα που έχεις κατέβει στη γη. Άντε, πάμε. Μα τι είναι αυτά. Να σου πω κάτι. Το ξέρεις ότι είχε βγει παλιά ένα τραγούδι που ήταν του έξω από εδώ, ε? Ε? Τι? Το ξέρεις. Του έξω από εδώ. Του έξω από εδώ. Τι είναι αυτό? Ο κακός. Ο Διάβλο. Έξω από εδώ. Ναι. Ο ακατανόμαστος. Ότι τραγουδίσει ο Διάβλος. Ναι. Πού το βρήκαν? Ναι, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, στα ξένα. Που λεγότανε το Gates. Number one που έλεγε fight. Number two που έλεγε... Πώς λεγότανε, ρε Νίκο? Που έλεγε dance number three, dance with the devil and dance with the devil. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Δεν το ξέρεις αυτό το κομμάτι που ήταν πολύ γνωστό? Και ήταν ο διάολος. Βεβαίως. Που είχαν βγει όλοι οι παπάδες, που είχε βγει και η Λουκά. Και το έκραζε. Δεν θυμάστε που είχε βγει η Λουκά? Το έχουμε. Άκου. Άουδιο. Τι έχεις βάλει, καλέ? Δεν είναι αυτό, ρε. Τι έβαλες? Dance with the Devil, Breaking Benjamin. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Mix Man DJ, Dance with the Devil, Ray Azteca. Όχι, να το βάλει ο Νίκος. Τέλος πάντων, πάμε σε μια είδηση. Ναι, θες είδηση? Όχι, θα διαβάσουμε αυτό τώρα. Να το. Fear, chaos, darkness, evil, hell. Περίμενε. Ακού. Fight. Άκου, δώσ' το λίγο να το χορέψει. Fight. Περίμενε. And dance with the devil. Τι λες, αυτό είναι πολύ 90's. Δεν το ξέρεις αυτό, το ξέρεις. Αυτή είναι ρούτα del bacalao, όχι, δεν το ήξερα. Τι είναι ρούτα del bacalao? Ρούτα del bacalao. Τι είναι αυτό? Ο δρόμο του μπακαλιάρο. Γιατί? Γιατί στην Ισπανία στα 90's λέγαμε ρούτα δρόμο του μπακαλιάρο σε όλα τα... Τα πριόνια. Τι πάλι, Μπρέι? Κι άλλο. Αντωρία! Πού είμαστε? Φρεντάρα μου, στο Λοκαρίπορτ επιστρέψαμε εδώ. Έχουμε μηνύματα. Έχουμε διάφορες φάρσεις. Ναι, για δώσε μηνύματάκια να δούμε. Έχουμε η Αναμερία που μας λέει καλημερούδια ομορφιές. Είμαι πολύ χαρούμενη. Πήρα καλούς βαθμούς και τελικά θα κάνω διακοπές. Μπράβο, ρε μαράκι. Μπράβο. Θα κάνει διακοπές. Εμείς πού θα πάμε? Εμείς θα πάμε στο αλλού. Γιατί? Από την άλλη, γιατί δηλώνοντας τη συμμετοχή μας στο Facebook, έχουμε 3 ευρώ αυτομάτως έκπτωση και λέω έκπληξη. Αλλά θα έχουμε την τρομερή έκπληξη εάν κερδίσουμε. Γιατί θα μπούμε στην κλήρωση για ένα Lancia Y ελεφαντίνο αξίας 13.300 ευρώ. Έτσι, όχι τίποτα άλλο. Εμείς εδώ είμαστε πολύ large. Όχι εμείς, δηλαδή, στο αλλού. Αρκεί να στείλεις τις ευχές σου στην εθνική μας, τις πιο θερμές σου ευχές, θα ταξιδέψει η μπάλα. Από την Ελλάδα θα φτάσει μέχρι την Βραζιλία και θα μπει στην κλήρωση και όχι μόνο για το Lancia Y. Για iPhone 5, για tablet. Για πολλά άλλα δώρα, για ό,τι γουστάρεις εσύ ρε παιδί μου. Γι' αυτό μπες γρήγορα και δήλωσε συμμετοχή. Στο λέω τώρα γιατί οι συμμετοχές είναι πολλές και μπορεί άλλος να το τσιμπήσει το δωράκι και να σου το αρπάξει μέσα. Μπράβο, πες τα ρε Μαντουρέα. Έτσι. Λοιπόν, για δώσε μηνύματα. Που δεν ξέρουμε τι θα κάνει και η εθνική την Κυριακή. Καλά θα τα πάμε μόνο. Εντάξει. Καλώς τη Μαρία. Τη δαιμόνα. Πάμε. Δώσε μηνύματα. Διάβασε μια είδηση. Είδηση. Είναι και τρεις, ναι. Πού πάμε, τέτοιο. Πήγε. Λοιπόν, πού θέλεις να πάμε? Τέλος η μήνυ φούστα για τις ρωσίδες αστυνομικούς. Θες να πάμε εδώ. Λοιπόν. Σε απαγόρεψε τη σκοντή φούστα, προχώρησε η ρωσική αστυνομία αφού η φούστα κόντεινε πάρα πολύ, παιδιά μου. Σε υπόνοιμά του προς τα κάτω, προς τους κάτω. Όχι, συγγνώμη. Πες μου ένα ψέμα για μένα. Διάβασα λάθος. Είσαι ουρανός. Σε υπόνοιμά του
προς τα κατατόπους αστυνομικά τμήματα. Ο Ρώσος Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει: το πρώτο πράγμα που κοιτούν οι άνθρωποι είναι το ντύσιμο. Και για έναν αστυνομικό που εκτελεί τα καθήκοντά του, είναι σημαντικό να έχει μια καθαρή και τακτοποιημένη αμφίεση. Κατά καιρούς έχουμε δύο αξιωματικούς με ακατάλληλη αμφίεση. Οι επικεφαλείς των τμήματων πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί σχετικά με το ντύσιμο των κατωτέρων τους. Σύμφωνα με τους Times της Μόσχας, η απαγόρευση των μίνι επιβάλλεται, λέει, καθώς τον τελευταίο καιρό οι γυναίκες αξιωματικοί τείνουν να κοντίνουν πολύ τις φούστες τους και οι άνδρες αξιωματικοί να κόβουν τα μανίκια των πουκαμισών τους. Και έχουμε μια φωτογραφία να τις δούμε για να ξέρει ο κόσμος πόσο φοράνε. Βάλε ένα full screen. Έχουν και ποδάρες οι Ρωσίδες. Βλέπεις, αυτό σου λέει: αν βάλεις τη φούστα θα σε κόψω το κεφάλι. Εντάξει, μια χαρά. Πώς θα παίρνω, ξέρω. Εντάξει, Μαντουρέα, είδες, τελικά οι Ρώσοι μας άκουσαν, μας βλέπουν στη Ρωσία. Είναι πως αυτό το, η παρέλαση που κάνουν εδώ τα κοριτσάκια στην Ελλάδα, που πάνε με την κοντή φούστα που φαίνεται μέχρι και το είπαμε το αριθμόδια βατηρίου και όλο, το έξω. Όλη την γαλοπούλα έξω. Ναι, ναι, δεν γίνεται. Πάντως οι δικές μας εδώ πέρα είναι σεμνές. Ναι. Εσύ τι έκανες, πες μας ανά την ιστορία. Εγώ. Τι έκανες, ο πατέρας σου τι σου είπε. Εγώ βγήκα κρυφά, είχα βάλει από πάνω ένα άλλο πράγμα, μια φουστάρα και μετά την πέταξα. Και νιώθες καλύτερος άνθρωπος. Ένιωθα πιο... Ξέρεις ότι αυτό που έκανες ήταν μία ψέμα στον πατέρα σου και θα πας στο Ινφέρνο και όχι στο Παράδεισο. Λες από αυτό να πάω, εδώ ναι. Έχω πει άλλα κι άλλα. Αυτό θα πάω στην κόλαση. Έχεις κάνει χειρότερα. Ψεματάκια τώρα μικρούλια, μωρέ, ξέρεις ναι. Τώρα. Αθώα. Πω. Αθώα ψεματάκια. Εσένα θα σου άρεσε αν δούλευες με φούστα να σου πούνε τέρμα την φούστα. Να μου πούνε, ας πούμε, μάκρυνε την, βάλε παντελόνι. Παντελόνι. Φυσικά και δεν θα μου άρεσε. Γιατί? Γιατί... Στη Ρωσία έκανε πολύ κρύο. Καλά, άμα έκανε κρύο, εντάξει, οκ. Okay, αλλά άμα ήθελα να, έτσι, να φαίνεται πιο ωραίο το σώμα μου με τη φούστα, θα την κράταγα εκεί. Και αν θα είχες κυταρίτιδα. Αν θα είχα κυταρίτιδα, θα έκοβα τη μάσα και θα πήγαινε γυμναστήριο, μπας και φύγει η κυταρίτιδα. Δεν θα φοράγες παντελόνι, την εύκολη λύση. Όχι. Γιατί? Έτσι, γιατί είναι ωραίο ρε εσύ να παίρνεις αέρα το καλοκαίρι. Α, μπράβο. Ναι, μωρέ, τώρα πει. Τώρα, δεν μ' αρέσει. Εντάξει. Το πόδι σου μέσα στο, μια στο χαρά. Καλοκαίρι. Μια χαρά. Πού? Στη... στο δρόμο. Ρε Φρανίτο. Άνοιξε τις πόρτες, ρε. Τι τραβάνε και αυτοί οι τροχονόμοι το μεσημεριάτικο τώρα με τέτοιο καύσωνα έξω, που είναι στους δρόμους, τι τραβάνε. Από εδώ, τώρα που μιλήσαμε για αστυνομικούς, να στείλουμε χαιρετίσματα στους φίλους μου, οι αστυνομικοί αυτοί που ήταν στον Γκάζι τις προάλλες. Και χτες τα παιδιά που με χαιρετήσανε στην Ερμού. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν. Είδες, θα γλιτώσουμε και, πρόστιμα. Και τα πρόστιμα. Εννοείται. Και να σου πω και κάτι. Είχα παρκάρει το μηχανάκι μου. Εκεί κοντά που δεν έπρεπε να το παρκάρω. Αλλά ξέρεις, με λίγο τσαχπινιά τώρα η γυναίκα. Ναι, φοράγες σορτσάκι και όλα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Άστο, άστο. Λοιπόν, πού να πάμε, αγαπουλίτσα μου. Στην επόμενη είδηση. Πάμε στα 82 του για τον κυβερνήτη. Ναι. Λοιπόν, στα 82 του ο πρώην κυβερνήτης του Τόκιο ιδρύει το κόμμα της επόμενης γενιάς. Σε ηλικία 82 ετών ο πρώην πανίσχυρος κυβερνήτης του Τόκιο και συγγραφέας Σιντάρο Ισιχάρα. Συντάρω στη χάρα τώρα. Της χάρας. Αρνείται να καταθέσει τα όπλα και ανακοίνωσε ότι ίδρυσε το κόμμα της επόμενης γενιάς. Ο Ισιχάρα κατάφερε να κερδίσει, λέει, την υποστήριξη περίπου 20 βουλευτών, μεταξύ των οποίων ο πρώην Παλαιστής Αντώνιο Ινόκη και ο οποίος, λέει, αφού αποσύρθηκε από τα ρίγκα, ασχολείται με την πολιτική. Όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος της επόμενης γενιάς είναι άνω των 70 ετών. Ένα κόμμα για τα καπί έκανε αυτός. Είναι καθήκον μας να καθοδηγήσουμε τους ανθρώπους της επόμενης γενιάς, δήλωσε ο Ισιχάρης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για να παρουσιάσει το κόμμα του. Δεν τρέπεται. Τι λέει ρε φίλε, στα 80 γενιά. Του. Και λένε ότι έχει χωρίσει αυτός τώρα στα γεράματα. Τώρα χώρισε. Ναι, ναι. Γιατί δεν την μπορούσε αυτή που είχε. Μπήκε μια καινούργια για πως νεσούλα. Πόσο χρονών. Δεν ξέρω. Φαντάζεσαι να είναι πολύ μικρότερη του. Ναι. Τώρα που λέμε έτσι για μικρότερους και για μικρότερες, εσένα ποια είναι η γνώμη σου σχετικά με αυτό το θέμα. Δηλαδή, ας πούμε, το βλέπεις στο μάτι σου, ας πούμε, δεν κοίτα, σου κάνει κάποιος, κάτι. Κοίτα, κάποιος, ας πούμε, που είναι 60 κάτι ναι. Και τα φτιάχνει με κάποιον... Τώρα δεν σου λέω 35, ναι. Πιο μικρό, 20, ή πιο μικρή. 20. Δεν μ' αρέσει.
Δεν σ' αρέσει το μάτι, ε. Ναι, ρε, συμφρανητάρα μου, αλλά ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Ο έρωτας είναι τυφλό. Είδες με μία Πόπη Τσαπανίδου, δεν λες όχι. Καλά, η Πόπη Τσαπανίδου δεν είναι και 60. Η Πόπη Τσαπανίδου είναι 40. Ναι, 40 είναι. Όχι και 40, η Πόπη πρέπει να είναι τουλάχιστον 48. Όχι ρε και 48. Αφού η κόρη του έχει κάνει το πανεπιστήμιο και έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, ρε. Α, τέλειος. Ε, μπορεί να την έκανε μικρή. Ναι, αλλά πόσο μικρή. 16, 17, ξέρω εγώ. Εντάξει. Εδώ. Στα 12, εγώ λέει. Είμαι ο πρώτος που αγαπάει την Πόπη, αλλά όχι και 40. Πόσο να είναι, άντε ένα 45. Μία Πόπη Τσαπανίδου και 60 να έχει. Πας μαζί της. Είναι γυναικάρα, ρε. Αλλά τώρα, ας πούμε, σε βάλουν μία, για να μην πούμε ονόματα. Έλα, καταλαβαίνεις. Πες μιας ξένης, πες της Μαδόνας. Όχι, Μαδόνα μπορείς να πας. Γιατί, ρε, μπορείς έχει να πας πολλά λεφτά. Μαδόνα. Αλλά όχι, να σε βάλουν, λεφτά. Ξέρω εγώ, μία, πώς τη λένε, μία Βαρβάδος, πώς τη λένε, αυτή που κάνει χάζες ταινίες, οι ελληνικές ταινίες. Αμερικανικές, πώς τη λένε. Χαρχάλος. Τι χαρχάλος. Ποια είναι η χαρχάλος, ρε. Α, η Βαρδάλος, ρε, και λέει. Αυτή με αυτή δεν πάει. Έλα ρε, αυτή. Είναι άσχημη. Λοιπόν, συγγνώμη, μα αυτή δεν είναι καν 50. Σ' αρέσει η Βαρδάλος, τώρα, έχεις τέτοια βίτσια. Αφού της το αρέσει η Lady Gaga, λέει ότι είναι όμορφη. Καλά, αυτό να μου πεις. Σ' αρέσει η Βαρδάλος. Πας καλά. Α, ξέρω εγώ γιατί το λέει. Πώς τι λένε τότε, Βαρδάλος ή Χαρχάλος. Βαρδάλος. Τι σημαίνει το διάλειο λέξη που γελάτε. Το Χαρχάλος. Πώς θα το εξηγήσω. Χαρχαλιά. Όχι. Πώς είναι. Είναι μια υποτιμητική βρισιά για κάποια γυναίκα, ας πούμε. Α, αλλά δεν είναι κακή, μπορούμε να την όχι, πούμε. Όχι, δεν είναι κακή, ρε παιδί. Εντάξει. Πώς είναι. Από εδώ. Ξέρεις ότι η μία ήταν άρρωστη πριν λίγο καιρό. Ποια? Ναι, αλλά τώρα είναι καλά. Ποια μία. Η Βαρδάλος. Ποια από τις δύο, ποια. Η μία είναι. Η ηθοποιός. Λία τη λένε ή μία. Μία ή Λία, πώς τη λένε. Μία δεν είναι. Μία. Μία, ρε! Νία. Νία τη λένε. Ρία. Τέλος πάντων, γιατί τι είχε. Αλήθεια. Ναι. Αλλά τώρα να είναι καλά. Να στείλουμε τα φιλιά μας. Γεια σου, την κράξαμε τώρα, φίλια. Δεν την κράξαμε. Σαν να κουρεί τα δεράνα. Συνάζεσαι του κουρά, είσαι του κουρά να μανιάνα. Εδώ καλέ ολόκληρος Γεωργούλης την ερωτεύτηκε. Όχι στα αλήθεια, στην ταινία. Εντάξει, τα λέμε τώρα. Με λεφτά από στη μέση. Ρε εσύ. Ο προηγούμενος που είχε κάνει την ταινία δεν ήταν αυτός που έπαιζε στο Sex and the City. Ναι. Πώς το λένε αυτόν. Δεν ξέρω ρε Μαντώ. Ωραίος άντρας. Όχι. Όχι και όχι. Όχι. Όταν κουρεύτηκε. Όχι. Πώς το λέγανε στο Sex and the City. Σαν κλαρινό γαβρός ήταν. Όχι ρε και κλαρινό γαβρός. Όχι. Έχει κάτι, έχει αυτή την τελικά κλωριά. Τελικά είσαι εσύ πολύ λαϊκή, ε. Γιατί είμαι λαϊκή καλέ. Εντάξει. Μόνο λαϊκό δεν το λες αυτόν, φλόρο τον λες. Ήτανε λίγο. Κλαρινό γαβρέ. Κλαρινό γαβρός δεν είναι. Δεν είναι. Δεν το λες κανένα γαμπρό. Το λες μη σου πω και ξενέρωτο. Ξενερού άντρα. Τέλος πάντων. Water party. Water party. Πού θες να πάμε, αγαπουλίτσα μου, θες να πάμε στο μοντέλο που άφησε τις πασαρέλες και έγινε καλόγρια. Ναι! Ή θες να πάμε στη δικιά σου, τη Τζένιφερ Λόπεζ και στη. Όχι, την καλόγρια θέλω. Πάμε στην καλόγρια. Η Ολάλα Ολιβέρος ήταν λέει διάσημο μοντέλο και μπροστά. Πώς τη λένε. Λοιπόν, ήταν διάσημο μοντέλο και μπροστά της είχε ένα μέλλον λαμπρό και μια καριέρα που θα ζήλευαν πολύ. Έκανε γκλάμουρους φωτογραφίσεις, έπαιζε σε ταινίες, γύριζε διαφημιστικά και γιγαντοαφίσες με τη φιγούρα της, κοσμούσανε ολόκληρη την Ισπανία. Δικιά σας είναι ρε. Όχι, Πορτογαλέσσα είναι. Αφού λέει Ισπανίερο. Ναι, αλλά ήταν από Πορτογαλία. Στην πορεία της όμως το 36χρονο top model, ένιωσε ότι όλο αυτό δεν τη γέμιζε και πήρε μια απόφαση ζωής. Εγκατέλειψε τις πασαρέλες και άλλαξε τα ρούχα υψηλής ραπτικής που φορούσε με ένα μπλε ράσο και έγινε καλόγρια του τάγματος του Αγίου Μιχαήλ. Αφορμή για την απόφασή της στάθηκε μια συγκλονιστική επίσκεψη που έκανε στο μοναστήρι της Παναγίας της Φατιμά στην Πορτογαλία. Είδες. Αν και δεν θέλει να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την απόφασή της, δήλωσε στο επίσημο website της Καθολικής Εκκλησίας της Ισπανίας: «Ο κύριος δεν κάνει λάθη. Μου ζήτησε να τον ακολουθήσω και δεν μπορούσα να αρνηθώ». Άντε ρε. Για δώσ' την αναφορά. Εδώ την έχουμε, full screen. Τώρα θα μου πεις ότι είναι η ίδια, εγώ δεν πιστεύω. Η ίδια είναι. Άντε καλέ. Μια με την άλλη, δεν είναι. Ρε, μήπως είναι μία που της νοιάζει. Δεν ξέρω. Καμία σχέση μία με την άλλη. Να σου πω, αυτή δεν ήταν γουαρίγια. Όχι. Ήταν σεμνή. Ναι, ναι. Έχει κάνει καμία έτσι πιο αισθησιακή φωτογράφηση. Αυτή νομίζω έχει κάνει το ίδιο που έκανες εσύ στην Ισπανία. Τι.
Κεπέλο. Τέτοιο. Καβέζο. Για μαλλιά. Αχα. Τι λες το. Ναι. Αυτή ήτανε. Ναι. Με το ίδιο που έκανα εγώ. Ναι. Με το Πορτογαλέζο. Είσαι σίγουρος. Σίγουρος. Αλήθεια. Ναι. Πάμε σε ένα break, ερχόμαστε. Θα σου την δείξω τώρα. Όχι. Λέει, σήμερα δεν έχω όρεξη. Σε περίμενα να μην δώσεις πάθος. Να το βάλουμε άλλη μία. Όχι. Τι έχεις. Έχω τσαντιστεί. Γιατί. Με την εφορία. Με την εφορία. Στείλε το μήνυμά σου άλλη μία φορά, μπας και σε ακούσουμε. Κύρια της εφορίας. Πώς τη λέγανε, είδες στο ταπελάκι. Δεν θυμάμαι. Κύρια της εφορίας στα Εξάρχεια. Δεν έχετε ιδέα από τη δουλειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να μου δώσετε τα λεφτά μου πίσω. Και να μου δώσετε τα λεφτά μου πίσω. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω κάτι έτσι να αναπτερωθεί λίγο το ηθικό σου, να αλλάξει ναι, λίγο. Ναι, πες μου. Θυμάσαι που βγάλαμε φωτογραφία με τα MMM στα Mad Video Music Awards. Ναι. 2014. Ναι! Λοιπόν, τα παιδιά... Πόσα likes έχει τη δική σου? Έχει 440 κάτι. Πού? Στο Instagram την έβαλα. Εγώ στο Instagram πώς έχετε τη δική μου? Κάπου τόσο κι εσύ. Να πούμε όμως στα παιδιά τι λένε, πρέπει έχω κερδίσει. Να κάνουν για να δηλώσουν συμμετοχή, για να όχι, έχουν στο 106,2 Mad Radio μια αποκλειστική συνέντευξη με τους Boys and Noise. Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε όσες φίλες μου ή όσοι φίλοι μου πήγατε στα Mad Video Music Awards και βγάλατε φωτογραφία με αυτά τα τρομερά τα φατσουλίνια του MMM, στο κίτρινο και τον κόκκινο, μπορείτε να ανεβάσετε μέχρι τη Δευτέρα 36 τη φωτογραφία σας, τη selfie τη δικιά σας που βγάλατε, να την ανεβάσετε στο ειδικά διαμορφωμένο tab μέσα στο Facebook του Mad TV και μπορεί να είσαι εσύ ή ένας από τους τυχερούς ή μία τυχερή, από τους 5 παρακαλώ, που θα μπουν μαζί με τους Boys and Noise στο 106,2 Mad Radio για μία αποκλειστική συνέντευξη. Δήλωσε τώρα συμμετοχή, μην κάθεσαι. Δεν ήσασταν και στο pre-show και ήσταν όλοι να το κάνετε. Και έχουν ανεβάσει πολλές φωτογραφίες. Κάνετε φωτογραφίες με τους M&M's, ναι, όχι. Άμα ανεβάσατε φωτογραφία, μπορεί να είστε εσείς τυχεροί, δεν ξέρεις. Και να γνωρίσετε από κοντά τα παιδιά. Αλλιώς να πάρετε μια σακούλα να τρέξουμε φωτογραφία. Τι να κάνει? Να πάρουν μια σακούλα και να τρέξουμε μια φωτογραφία αν δεν πήγαν. Τι σακούλα. Α, με τα MMMs. Εντάξει, οκ, σωστός. Ωραίος. Φραντάρα μου, πάμε στα gossip. Έχουμε χρόνο για μια είδηση. Μόνο μία. Ναι. Λοιπόν, θέλεις την Τζένιφερ Λόπες ή θέλεις την τη Ριάννα? Θέλω. Που το γύρισε στο σεμνό. Και η Τζένιφερ Λόπες λέει που ψηφίζει Μύκονο. Τι θες? Μια Τζένιφερ Λόπες. Θες την Τζένιφερ, ωραία, πάμε. Την επιθυμία της να ταξιδέψει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα λέει στο κουτσοπολί... στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων τη Μύκονο, εξέφρασε η διάφημη τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπες, η οποία αποκάλυψε ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ σε ελληνικά νησιά. Ντροπή σου! Ντροπή σου αν μας βλέπεις που δεν έχεις έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια συνέντευξή της στην Αμερική, στην εκπομπή Live with Kelly and Michael, Michelle κάπως, ή Michael, ξέρω κάπως έτσι το λένε. Είναι άντρας ή γυναίκα? Δεν ξέρω, άντρας είναι. Δεν ξέρω. Αυτό. Ερωτήθηκε, λέει, με ποιο μέρος στον κόσμο θα ήθελε να πάει, στο οποίο δεν έχει πάει ποτέ. Και η Λατίνα Στάρ απάντησε ότι θα ήθελε πολύ να ταξιδέψει στο νησί των Ανέμων. Πω! Πραγματικά. Εμένα δηλαδή. Τι με νοιάζει, Γενέφερ Λόπεδ, έχοντας εδώ τον Χάκο. Ήρθε ο Χάκος! Τι μαλλί είναι αυτό, ρε φίλε. Θα ήθελε η Γενέφερ Λόπεδ με τις τρέσες αυτές που φοράει. Η Γενέφερ Λόπεδ. Τι Λόπεδ, Λόπεδ. Λόπεδ. Θα ήθελε να έρθει. Θα ήθελε να έχει το μαλλί που έχει ο Χάκο. Κοίτα. Φαντάζεσαι το Χάκο να χορεύει το I wanna dance, I love and dance again. Σε slow motion κιόλας. I wanna dance! Λοιπόν, θέλω να έρθει στη Μύκονο, λέει. Να έρθει. Εγώ θα της πληρώσω το ταξίδι. Όχι καλέ. Να το πληρώσει αυτή. Αλλά μπορείς να πας. Γιατί? Να γίνετε φίλοι. Τσιγκά. Γιατί? Θα με θέλει, λες. Ναι καλέ, γιατί να μην σε θέλει, τι σου λείπει. Δεν νομίζω να με γιατί θέλει. Γιατί όχι, πώς κάνω. Έλα. Γιατί θα μπορείς να συνεννοηθείς και... άπτεστα στη γλώσσα της. Πορτογαλικά δεν μιλάει. Τι μιλάει? Σπανικά.
Στην Πορτογαλία είπαμε μιλάνε Ισπανικά. Αυτή δεν είναι από Πορτογαλία. Από πού είναι? Αμερικανίδα είναι. Πορτορικανή. Όχι, κάνεις λάθος. Γεννήθηκε στο Bronx, ρε. Ρε, στο Πόρτο Ρίκο. Νέα Γιόρκη, η τι μητέρα μιλάνε? Είναι. Ισπανικά μιλάνε. Άρα θα μπορούσε να συνοηθεί. Ναι. Ξέρει τη μητρική τη γλώσσα. Ναι, δεν θα ξέρει. Έμα. Θα συνοηθεί εκεί και τελείωσε. Jenny from the Block, Bronx. Anyway. Συγγνώμη, τόσο καιρό έλεγε I'm Jenny from the Bronx. From the Block. Τη γειτονιά. Α, from the Block. Το παιδί τη γειτονιά είναι. Α, νόμιζα ότι έλεγε έτσι. Ναι. Α, καλά τα έλεγα. Εντάξει. Λοιπόν. Μην φύγουμε ακόμα. Πού θες να πάμε? Έχουμε ένα Γάλλο. Εσύ έχεις ξεχάσει τα Γάλλο από τα πάντα. Τα ξέχασα τελείως. Το καινούργιο άλμπουμ της Lana Del Rey, Ultra Violence, κατέκτησε την κορυφή σε πωλήσεις ρίχνοντας το άλμπουμ του Sam Smith στην δεύτερη θέση. Λέγε, σας αρέσει το καινούργιο άλμπουμ της Lana Del Rey. Ακόμα νομίζω ότι το άλμπουμ του Sam Smith είναι καλύτερο. Και εγώ δεν ξέρω ούτε καν ποιος είναι ο Sam Smith αυτός. Ποιος δεν μ' άρεσε. Ποιος είναι? Ποιος? Sam Smith. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Γιατί αυτός και μήπως το κοινό του MTV ούτε το ξέρει. Και είπαμε ότι το 91% προτιμάνε τη Lana Del Rey. Να σου πω κάτι, Ρεφρανίτο. Μέσα στη μελαγχολία είναι αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό σήμερα που δεν τα έχω μαζί μου, θέλω να ακούω Λάνα και να κλάψω όλη την μα ημέρα. Μα είναι κόψιμο φλέβας αυτό το CD. Όχι. Πολύ sadness, ρε παιδί μου. Πολύ sadness, δεν ξέρω. Summer time. Κάτι. Θυμάσαι. Έχετε δει αυτός που τραγουδάει την καλοκαιρινή στεναχώρια? Καλά, στεναχωρία. Πρέπει να πω κάτι. Εγώ στο σπίτι μου το έκανα πριν από αυτό. Γιατί το παιδί. Γιατί έχει βγει σε remix. Όχι, έχει κάνει ένα παιδί. Είναι σε ελληνικό version. Το καλοκαιρινή είναι στεναχώρια. Τραγικό. Γιατί το πρώτα απ' όλα το έχει. Εγώ το έκανα πρώτο στο το σπίτι. Το έχει ανεβάσει. Όχι. Έχει το βίντεο. Η Κίνθια το έχει. Ωραία, πες την Κίνθια να μας το στείλει να το παίξει. Κίνθια, στείλε το βίντεο. Δεν πιστεύω. Η Κίνθια πάει Μύκονο σήμερα. Τι θα κάνει στη Μύκονο? 4 μέρες. Διακοπάρε. Για δουλειά διακοπέ. Ρε, για σένα. Ότι είναι να είσαι φωτογράφος μόδας, να πας εκεί το καλοκαίρι. Και εσύ γιατί δεν πας καλέ από εκεί, να τις κρατάς το, το φακό. Το ρεφλέκτορα. Έλα, ρε. Ναι, καλέ, αυτό πήγε να κάνεις και καλά για να κρατάς το ρεφλεκτέρ και να κάνεις. Σήμερα έχω μελαγχολία. Σε πάρω εγώ, αγάπη μου, στη θάλασσα. Τελειώνοντας από εδώ, πάμε να ρίξουμε τις κορμάρες μας στη θάλασσα. Σου λέω, εγώ χρειάζομαι 2 σαπλώστρες. Δεν πειράζει. Θα σου δώσω και 4. Λοιπόν, έλα, σταμάτα. Φρανιτάρα μου, αυτά είχαμε να πούμε. Κλείνουμε την εκπομπή μας. Πού μπορούν να μας δουν τα παιδιά? Για πες αυτό το ωραίο που το λες και μπάρα. YouTube.com κάθετο MTV Greece. Στα ισπανικά όμως αρέσει. YouTube.com μπάρα MTV Greece. Αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, ή εναλλακτικά πώς μπορούν να μας δουν τα παιδιά? Στις 3 το απόγευμα στο ΜΑΤ Κύπρο και στις 11 τη Δευτέρα εδώ στο ΜΑΤ TV. Ολοσόντανα. Στο ΜΑΤ Αλβανία ακόμα δεν έχουμε εκπομπή, αλλά. Θα μας βάλουν που και που μεταγλωβισμένοι στα αλβανικά. Γιατί όχι, πώς και όχι. Έτσι. Λοιπόν, άντε πάμε να φύγουμε. Ξέρω να πω κάτι στα αλβανικά. Μην πεις κάτι κακό. Όχι. Τέντο αζούμ. Τι είναι αυτό? Κακό είναι. Σ' αγαπώ. Αντάξει, οκ. Ξέρω όλες τις γλώσσες. Τα λέμε τη Δευτέρα.